Μπράβο, μπράβο. Πιο παραδοσιακά νομίζω ότι δεν γίνεται. Γορτίνιες και Γορτίνοι, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Χριστίνα μου, Χριστίνα μου, καλώς σας βρήκαμε. Ελάτε, ελάτε, πάρτε θέση να νιώθω ότι με περιβάλλουν οι φίλοι μου, οι δικοί μου, οι αγαπημένοι μου. Χαίρομαι, χαίρομαι. Καλώς σας βρήκαμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρωτεύουσα του Δήμου Γορτινίας, στη Δημητσάνα. Χάρη στην ευγενική πρόσκληση του Δημάρχου σας, του Γιάννη του Γιαννόπουλου. Ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, εδεσιμολογιώτε, πατέρα Μανώλη, τι να πρωτοπεί κανείς για σας, τι να πρωτοπεί κανείς για την Γορτινία, την παρουτοκαπνισμένη Γορτινία. Να ξεκινήσω λοιπόν και να πω ότι λίγο πιο πίσω από εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτό επαναλαμβάνω το ιστορικό χωριό, αν και όλα τα χωριά της Γορτινίας έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία, Βιτινιώτες. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι λίγο πιο πίσω βρίσκεται το σπίτι του παλαιών πατρών Γερμανού, που την 25η Μαρτίου του 1821 ύψωσε το Λάβαρο από τη Μονή της Αγίας Λαύρας και ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, έτσι, που αν δεν είχε εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Παραδίπλα είναι το σπίτι του Οικουμενικού Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου στη Δημητσάνα. Γύρω από τα χωριά μας είναι Κολοκοτρώνης από εδώ, Δελιγιανέοι, έτσι, και άλλοι, ένα σωρό άλλοι. Θα τα λέμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Απλά έτσι ήθελα να δώσω όσο πιο δυναμικά γίνεται το στίγμα μας. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ υπήρχαν οι περίφημοι μπαρουτόμιλοι παλιά της Δημητσάνας. Εξού και η φράση για κάτι που διαλύεται, Χριστίνα. Τι έγινε, λέει, μπαρούτι δημητσανίτικο, έτσι, που τη χρησιμοποιούμε και τη λέμε. Τα χωριά μας είναι πολύ γραφικά, είναι ιστορικά χωριά, όπου και αν περπατήσεις, είναι μέσα στη φύση, έχουν αλλάξει. Η φυσιογνωμία τους έχει αλλάξει κανένα έρθω χρόνια στη Γορτινία, από κάτω από εσάς, από τη Βιτίνα μέχρι εδώ πάνω, τη Στεμνίτσα παραπέρα. Είναι λες και είμαστε στην Ελβετία. Έτσι, μικρή Ελβετία τη λένε πια τη Γορτινία. Ευδοκιμείο τουρισμός, αλλά δεν έχετε χάσει την πολιτιστική σας κληρονομιά. Γραφικά τα σοκάκια στα χωριά μας. Το πράσινο, γνωστή ιστορία των Γορτίνιων από αρχιτά των χρόνων. Μιλάγαν για το κλίμα εδώ, το έφορο έδαφος, και λέγανε ότι από αυτό οφείλεται έτσι η ευφυΐα σας, να το πω έτσι. Δραστήριοι, δυναμικοί Γορτίνοι, πετυχημένοι, έχετε βγάλει επιχειρηματίες σπουδαίους. Όπου πάτε, δημιουργείτε, όπως λέμε. Πολύ σημαντικό, σας χαρακτηρίζει αυτό. Γεια σου, Μάκη Δαμόπουλε, φίλε μου. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Να περάσουμε όμως το πρόγραμμά μας, εκλεκτή προσκεκλημένη και σήμερα. Να πούμε, είναι πολύ σημαντικό, ότι επιλέξαμε τραγούδια και σκοπούς από την ευρύτερη περιοχή της Γορτινίας. Προσέξαμε, όπως κάνουμε πάντα, το στίχο, το ποιητικό κείμενο των τραγουδιών. Δεν θέλουμε να βγαίνουν, ας μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, ψευτοτράγουδα στην εκπομπή μας. Την αγάπη μας όλοι μαζί στους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας. Μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, ένα θερμό χειροκρότημα. Τι να πω για τα δεκάδες, τα εκατοντάδες τηλεφωνήματά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και αν καμιά φορά αργώ να απαντήσω στα μέσα κοινωνικού δικτύου, με παρεξηγείτε, γιατί βρίσκομαι από τόπο σε τόπο όλη την ώρα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά, επαναλαμβάνω, συνέχεια της εκπομπής. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Μπήκαμε παραδοσιακά όπως τα παλιά τα χρόνια. Να δώσω ακόμα ένα-δύο έτσι λαογραφικά ιστορικά. Να πούμε ότι στην περιοχή έχουμε Συρτούς, Καλαματιανούς και Τσάμικους Σκοπούς. Έχουμε και κάποιους χορούς στα τρία. Βεβαίως έχουμε πολλά κλέφτικα και ιστορικά τραγούδια. Παλιά με αυτά ξεκινάγαμε, Χριστίνα Ζαμπαθά, τα γλέντια εδώ στην Αρκαδία. Έτσι, να τα λέμε αυτά για να μην ξεχνιόνται. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, αφού πω ότι τιμά σήμερα την εκπομπή μας μία πολύ αγαπημένη μου φίλη, μία σπουδαία ερμηνεύτρια, ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουμε στο χώρο της μουσικής και στο χώρο ευρύτερα του πολιτισμού. Η δικιά σας από εδώ από τα Τρόπαια και η δικιά μου, η Νάντια Ικαραγιάννη. Νάντια, έλα λίγο κοντά μου, έλα να κάνουμε έτσι μαζί την έναρξη της εκπομπής και μετά να σου δώσω τη σκυτάλη. Έλα ρε Νάντια, ένα χειροκρότημα ακόμη για την Νάντια. Άρε Νάντια, Τρόπαια, Νάντια. Γεια σου Χρήστο. Ορίστε ρε Νάντια, το λέγαμε από 19 ετών λέγαμε να έρθω στα Τρόπαια. Εγώ, τη δικιά μου λέω ηλικία έτσι. Εσύ δεν έχεις αλλάξει καθόλου, ίδια είσαι όπως σε θυμάμαι. Έτσι λες. Έτσι είναι. Ευχαριστώ. Νάντια μου, ξέρεις τι λέμε στο χώρο μας για σένα. Ότι είσαι ο πιο γλυκός και καλός άνθρωπος που υπάρχει. Να το ξέρεις, το λέμε όλοι. Και στις συντεχνίες των μουσικών όλοι για σένα έχουν πάντα μια πολύ καλή κουβέντα και για τον Πάπη μας τον Τζέρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και εμένα και τον αδερφό μου, τον Πάπη τον Τζέρτο. Απλά να σου πω ότι εμείς είμαστε στο χώρο του τραγουδιού και της μουσικής, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Έτσι. Από τότε που ήμασταν παιδιά στα Τρόπαια, έτσι εδώ, της Γορτινίας, της Αρκαδίας, που είναι καθημερινή μας αναφορά, πραγματικά καθημερινή αναφορά, γιατί
τα παιδικά μας χρόνια και τα εφηβικά στα Τρόπαια τα περάσαμε και όλα αυτά τα πανέμορφα χωριά, αυτές οι ωραίες. Μεγαλώσατε στο χωριό. Μέχρι 16 χρονών, ναι. Μπράβο, τελειώσαμε το σχολείο στην Αθήνα, βέβαια. Ναι. Όλα αυτά τα πανέμορφα χωριά, τα γραφικά, η Κομοπόλης τα έλεγα πια. Από κάτω μας είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Δημητσανίτης. Έτσι, το εκκλησάκι, το πανέμορφο. Τα ξέρουμε από μικρά παιδιά, τα έχουμε επισκεφθεί αρκετές, πάμπολες φορές. Τα λατρεύουμε, τα αγαπάμε και πάντα είμαστε κοντά στην Αρκαδία και στην Ορδινία. Άντε, Νάντια, προσέχουμε τα τραγούδια μας να είναι στη γνήσια μορφή τους. Μεγάλη μου χαρά και πάλι που σε έχω σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά μας. Πάμε λοιπόν σιγά-σιγά και στη διάρκεια της εκπομπής θα τα λέμε. Έχουμε περιοδεύσει τα χωριά μας, θα δείξουμε πολλά, έτσι. Άντε λοιπόν στη Ορδινία μας. Σε ένα μάτια μου στο κόσμο δεν.
Γορτινία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Αρκαδίας και σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, που την καθιστά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην αρχαιότητα, η επαρχία Γορτινίας, με τη μορφή που είναι σήμερα, δεν ήταν ενιαία και δεν είχε κάποιο ξεχωριστό όνομα. Αντιθέτως, στην περιοχή αυτή υπήρχαν αρκετές αυτοτελείς πόλεις, όπως η Γόρτινα, η Θέλπουσα, η Ιρέα, η Τευθίδα, η Θησώα, το Μεθύδριο και άλλες. Το όνομα Γορτινία είναι νεοσύστατο και δόθηκε μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αφού επί τουρκοκρατίας έφερε το όνομα επαρχία Καρίτενας. Μάλιστα, κατά τη βασιλεία του Όθωνα, η πρωτεύουσα της επαρχίας μεταφέρθηκε από την Καρίτενα στη Δημητσάνα και μετονομάστηκε από επαρχία Καζάς της Καρίτενας σε επαρχία Γορτινίας, όνομα που πήρε από την πόλη της αρχαίας Γόρτινας, που βρισκόταν στη δεξιά όχθη του Λουσίου ποταμού. Η σημερινή Γορτινία θα έλεγε κανείς ότι θυμίζει τόπο βγαλμένο από παραμύθι, αφού οι φυσικές της ομορφιές είναι συγκλονιστικές. Γι' αυτό και δικαίως ενέπνευσε ένα σωρό καλλιτέχνες, ποιητές και πεζογράφους όλων των εποχών που δεν έπαψαν ποτέ να την εξυμνούν, κάνοντάς την γνωστή παγκοσμίως. Αμέτρητα γραφικά χωριά και παραδοσιακοί οικισμοί με σπουδαία αρχιτεκτονική, άφθονα ποτάμια και ριάκια, επιβλητικά βουνά και δάση γεμάτα χρώματα και οξυγόνο, κατάλληλα για πεζοπορία, παλιές εκκλησίες και μοναστήρια πάνω σε απόκριμνους βράχους, είναι μια πρόγευση όλων όσων πρόκειται να συναντήσει ο επισκέπτης στη Γορτινία. Μάλιστα, το μοναδικό αυτό τοπίο και φυσικό κάλος της Γορτινίας έκανε το μεγάλο ζωγράφο Πουσέν να φιλοτεχνήσει τον πίνακα Ποιμένες της Αρκαδίας με την περίφημη επιγραφή «Ετίν Αρκάντια Έγκο», που σημαίνει «Έζησα κι εγώ στην Αρκαδία», όπως πληροφορηθήκαμε με χαρά, ξεφυλίζοντας την ιστορική εφημερίδα Γορτινία, την πιο παλιά, μάλιστα και έγκριτη τοπική εφημερίδα που έφτασε στα χέρια μας με την ευγενική φροντίδα της Πέννης Καλύβα, κόρης του ιδρυτή της εφημερίδας Κώστα Καλύβα, που συνεχίζει αντάξια το έργο του πατέρα της στις μέρες μας, συντηρώντας μνήμες από το ένδοξο παρελθόν της περιοχής σε συνδυασμό με το παρόν και το μέλλον του. Πρωτεύουσα της Γορτινίας είναι η περίφημη Δημητσάνα, που την περίοδο της Επανάστασης του 21 ήταν η μεγαλύτερη μπαρουταποθήκη της χώρας. Από τη Δημητσάνα, την πατρίδα του παλαιών πατρών Γερμανού και του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχη, ξεκινά, όπως είναι φυσικό, η πρώτη μας τηλεοπτική προσέγγιση στη Γορτινία και στον παραμυθένιο της Κόσμο, όπου με φόντο τα καταπράσινα τοπία της, τον ποταμό Λούσιο, που πήρε την ονομασία του από τη μυθολογία γιατί εκεί λουζόταν ο θεός Δίας, αλλά και τους υπόλοιπους ποταμούς της περιοχής, θα ταξιδέψουμε μαζί για λίγο σε άλλους τόπους. Σε τόπους με πανάρχια αλλά και σύγχρονη ιστορία, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με πλούσια λαογραφία και μουσική παράδοση και με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Και τρώγε, πίνε, μωρέ, χέρι.
παιδιά, αρνιά και γουρνοπούλες. Αυτόν γέρναγανε, ωραί χελιώτη, για σου τούτουνα, τροπολιτζότη. Στη Γορτινία συναντήσαμε με χαρά το Δήμαρχο Γορτινίας Γιάννη Γιαννόπουλο, που μας μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του που την καθιστούν ξεχωριστή. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για την παρουσία σας και την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενήσετε στην εκπομπή μας. Ξέρεις τα μέρη αυτά, τα ξέρεις ήδη, τα βλέπεις κιόλας τώρα στο διπορικό σου. Είναι ένα μέρος ιστορικό. Δύσβατο, δύσκολο. Το κάθε μέρος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι μέρη τα οποία είναι συνδυασμένα με δοξασμένες στιγμές και κομμάτι αυτής της παράδοσης είναι και ο πολιτισμός του και το τραγούδι του. Κύριε Δήμαρχε, έχει αλλάξει η Γορτινία, έχουν άρθω χρόνια. Μου φάνηκε εντελώς διαφορετική. Εννοείται πάντα προς το καλύτερο. Βλέπω τα χωριά μας, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχει ζωή, υπάρχει κόσμος, υπάρχει νεολαία. Μου έκανε έτσι πολύ θετική εντύπωση αυτό. Υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα επιστροφής σε παραδοσιακές αξίες και σε παραδοσιακούς τόπους, το οποίο ένα από τα κυριότερα καθήκοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να φροντίζει αυτό το κλίμα να το συντηρεί, να το διατηρεί, να το βοηθάει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες από τους δημότες της Γορτινίας, από τους πολίτες της Γορτινίας, τους οποίους ο Δήμος πάντοτε υποστηρίζει. Το χωριό σας, η αποτέρα καταγωγή σας, εξ όσων γνωρίζω, είναι από τα Τρόπαια. Τρόπαια και Βάχλια. Και Βάχλια, μπράβο. Η Γορτινία είναι πολύ μεγάλη έκταση. Φέρω. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα. Διαμένεται όμως η Δημητσάνα, καλά τα λέω. Είναι η έδρα η Δημητσάνα, η ιστορική έδρα της πάλε ποτέ επαρχίας Γορτινίας, η οποία στην ουσία ανασυστάθηκε με τον Καλλικράτη, με εξαίρεση την ιστορική Καρίτενα. Έτσι. Η οποία συνενώθηκε με το Δήμο Μεγαλόπολης. Όπως ξέρετε, οι Γορτίνοι ονομάζονταν από τον Κολοκοτρώνη η Καρυτινή, γιατί είναι και η παραδοσιακή μας πρωτεύουσα. Μεταγενέστρα η Δημητσάνα και βέβαια η Γορτινία είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή με 133 χωριά, από τα οποία... Όπως είναι πολύ μεγάλη. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλουμε 3-4 εκπομπές, κύριε Δήμα, και θα ξανάρθουμε. Θα τις κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ. Με μεγάλη χαρά. Πολλά χωριά, πολλά χωριά. Ποιο είναι το τελευταίο, ας πούμε, προς τον άλλο νομό που γυρνιάζει, που συνορεύει. Είναι το Λιβαδάκι προς την Αρχαία Ολυμπία. Στην Αρχαία Ολυμπία, στον ωραίο δρόμο που περνάμε από τα Λαγκάδια, εκείνο λέμε, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι η παραλογή προς την Αχαΐα. Την Αχαΐα. Προς τα Καλάβρυτα. Βέβαια. Μετά το Λεβίδι, εκείνος ο δρόμος, προς τα πού. Είναι ο 111, ο οποίος συνδέει Τρίπολη με Πάτρα και περνάει από τα Τρυπόταμα. Εκεί στα Τρυπόταμα, το πρώτο χωριό από τα Τρυπόταμα είναι η παραλογή. Πολύ μεγάλος δήμος. Πολύ μεγάλος. Έχουμε το καλό ότι έχουμε πολυμορφία. Αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα αν το ψάξει κανείς. Γιατί δεν είναι ένας δήμος ο οποίος είναι ομοιόμορφος. Όπου και να πάει κανείς θα δει κάτι διαφορετικό. Είναι έχουμε αλήθεια. Το Λούσιο, το Λάδωνα, τον Ερήμανθο, τον Αλφιό. 4-5 ποτάμια και πολλά μικρότερα ποτάμια. Και υπάρχει και ιδιαίτερη δραστηριότητα γύρω από τα ποτάμια και τα φαράγγια μας. Ακούγονται τα τρεχούμενα νερά, γεμάτος ο τόπος νερά, μάλλον φέτος από ό,τι μου είπατε υπάρχουν και πολλά νερά. Υπάρχουν πολλά νερά και είναι μοναδική η φύση της Γορτινίας. Και τα μονοπάτια της περιοχής. Τα μονοπάτια σε 75 χιλιόμετρα μονοπάτια. Πιστοποιημένα 75 χιλιόμετρα. Από την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που έχει η Γορτινία.
Η Γορτινία πάντοτε ήταν ένα μέρος στο οποίο ο κόσμος το περπατούσε. Πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο. Υπήρχε δίκτυο μονοπατιών. Με τα άλογα παλιότερα ή και με τα πόδια. Όταν λοιπόν καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιπατητών να πιστοποιήσει τα μονοπάτια μας, βρήκανε ακριβώς αυτό το οποίο θέλανε ως πρότυπο μονοπάτι. Τα μαγεύτηκαν αυτοί ειδικά από το εξωτερικό, γιατί τα θαυμάζουν τα δικά μας. Σας λέω ότι ήταν σε 1,5 χρόνο πετύχαμε την πιστοποίηση 75 χιλιόμετρων, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Ήταν μοναδικό. Κύριε Δήμαρχε, μας δώσατε πολύ χαρά και πάλι ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Έχετε βαριά πολιτιστική κληρονομιά. Αυτοί αγωνιζόμαστε και μέσα από την εκπομπή μας να συντηρήσουμε στη γνήσια μορφή της. Εγώ λοιπόν θα σας αφήσω για λίγο για τις ανάγκες του γυρίσματος. Θα γυρίσω στα χωριά μας και θα τα λέμε στη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε και πάλι πολύ. Πάντα καλά. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάντα θερμά. Καλά. Στεμνίτσα, η χωριατοπούλα του Μοριά, όπως την αποκαλούσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που τη χρησιμοποιούσε ως έδρα του. Μάλιστα, λόγω του ρόλου του στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, ήταν η έδρα της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας και η πρώτη άτυπη πρωτεύουσα του επαναστατημένου έθνους για μια ημέρα, για την 27η Μαΐου του 1821, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συνέλευση της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής στη Στεμνίτσα. Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα το χωριό ήταν γνωστή στην αρχαιότητα και με την ονομασία Υψούς, όπου σύμφωνα πάντοτε με τη μυθολογία χτίστηκε από τον Υψούντα, έναν από τους 50 γιους του βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάωνα. Η Στεμνίτσα επίσης υπήρξε η έδρα του Δήμου Τρικολώνων, που ήταν ορεινός δήμος του νομού Αρκαδίας, που λειτουργήσε την περίοδο 1835 με 1912, αλλά και του σύγχρονου Δήμου Τρικολώνων, που λειτουργήσε την περίοδο 1999 με 2010. Το πρώτο ευρωπαϊκά πιστοποιημένο μονοπάτι πεζοπορίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα ξεκινά από τη Στεμνίτσα και καταλήγει στα Λαγκάδια. Εκεί, στο σημείο από όπου ξεκινάει το μονοπάτι, συναντήσαμε τον αντιδήμαρχο Τρικολώνων Κώστα Κανελόπουλο.
Να σας καλωσορίσουμε στον τόπο μας, να ευχαριστήσουμε την εκπομπή για την εδώ παρουσία της. Άλλωστε η διαχρονικότητα της εκπομπής νομίζω δένει απόλυτα με τη φύση και την παράδοση του τόπου μας. Έτσι. Να πούμε δύο πράγματα για το μονοπάτι. Το 2014 και σε θελοντική βάση 50 περίπου ατόμων σε πρώτη φάση από τα χωριά της Γορτινίας, ξεκίνησε η διαδικασία να πιστοποιήσουμε το πρώτο ευρωπαϊκό μονοπάτι στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της Περιφέρειας, του Δήμου Γορτινίας, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος, του Ιδρύματος Λεβέντη και του Ιδρύματος Ρούνιου, αυτό έγινε πραγματικότητα. Το Μάιο του 2015 πήραμε την πιστοποίηση του πρώτου ευρωπαϊκού μονοπατιού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το πρώτο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αξίζει εδώ να πούμε ότι το μονοπάτι έχει μήκος περίπου 75 χιλιόμετρων, ξεκινάει από τη Στεμνίτσα από εδώ και καταλήγει στα Λαγκάδια. Δεν ανοίξαμε κάποιο καινούριο μονοπάτι, απλά κάναμε βατό, καθαρίσαμε τα μονοπάτια των προγόνων μας. Αυτά τα μονοπάτια που επικοινωνούσαν τα χωριά μεταξύ τους. Και νομίζω αυτό έχει την αξία του. Βέβαια. Η Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων αριθμεί περίπου 3 εκατομμύρια μέλη και για να έρθουν να περιπατήσουν στην Ελλάδα πρέπει να είναι σίγουροι και ασφαλείς. Έχουμε πλέον και τους περίφημους συνοδούς βουνών εδώ. Ναι. Κάτι το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά από την Γορτινία. Υπάρχει εδώ σχολή, τμήμα. Ξεκινάει, ναι, επειδή είμαστε ανήσυχοι και επειδή δεν μείναμε μόνο στην επιστοποίηση που πήραμε το 2015. Από φέτος, στο ΙΕΚ Αργυροξοχοΐας, ξεκίνησε και τμήμα συνοδών βουνού. Γιατί ο Ευρωπαίος, ο Έλληνας πολίτης που έρχεται να περπατήσει, πρέπει να νιώθει ασφαλής ακόμα και με τη συνοδεία ενός ανθρώπου που θα τον ενημερώνει. Άρα λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, εδώ πέρα πολύ ωραία βλέπω τις πινακίδες σας. Ουσιαστικά ο επισκέπτης ρίχνει μια ματιά και βλέπει την πορεία που θα ακολουθήσει. Ακριβώς. Έτσι. Και ένα τελευταίο, ότι το μονοπάτι προσφέρεται για όλη την οικογένεια και σε κάποια τμήματα του ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι εύκολο, είναι προσβάσιμο. Είναι έτσι. Προσβάσιμο, δεν είναι για γυμναστή. Για ορειβάτες μόνο, είναι για όλη την οικογένεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά κι εγώ. Να πούμε λοιπόν σιγά σιγά στους φίλους μας παρακολουθούν σε Ελλάδα και σε Ομογένεια ότι σήμερα μας τιμούν δύο εξαιρετικά χορευτικά από την Γορτινία μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους φιλοξενούμενους και να πω ότι σήμερα βρίσκεται εδώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιτίνας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Για λόγους ευγενίας, Δημητσανάκια μου, έτσι. Να έρθει κοντά μου ο Κωστής Ομπολορίζος, ο πρόεδρος, και η Χριστίνα μου η Ζαμπαθά. Έλα, Χριστίνα, έλα, δασκάλα του χορού. Γεια σου, Κώστα μου. Και βεβαίως να πω ότι συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Αγροτουριστικού Συλλόγου της Δημητσάνας. Με πρόεδρο την Αγγελική την Πύρη, έλα, Αγγελικούλα, και δασκάλα την Ελένη την Κέζα. Ελάτε κοντά μου. Λοιπόν. Τώρα ξεκινάω από τους οικοδεσπότες. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας. Νομίζω φαίνεται αυτό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαι πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενος. Να μου μιλήσετε έτσι λίγο για το χορευτικό μας. Βλέπω και πολλά μικρά παιδάκια. Να μου πείτε αν είναι από εδώ, αν ζουν στο χωριό ή αν έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας και της Γορτινίας. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Το χορευτικό μας είναι γύρω στα 40 άτομα. Είναι από 4 ετών. Μπράβο. Και πάνω. Είναι βέβαια από τη Δημητσάνα και από τη Ζάτουνα και από τη Στεμνίτσα κάποια παιδιά έρχονται. Αυτά και τα υπόλοιπα είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της Δημητσάνας. Από τη Ζάτουνα, να μην παραλείψω να πω ότι ήταν ο δάσκαλός μου στη Βυζαντινή Μουσική, ο Διονύσος Ηλιόπουλος. Ελένη μου. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου για την τιμή που μας κάνετε και είστε σήμερα εδώ και τους φίλους μας από τη Βιτίνα, να είστε γεροί και δυνατοί, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοιου είδους εκπομπές γιατί τις έχουμε πραγματικά ανάγκη. Γεια σου ρε Ελένη, ένα χειροκρότημα. Χριστίνα, Χριστίνα, λέω η δικιά μου η Χριστίνα, πόσες φορές έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Χριστίνα, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας εδώ πέρα και την παρουσία όλων εδώ. Έχει ανάγκη η Υπεθρός και Δήτα χωριά μας να υποστηριχτεί η παράδοσή μας. Γιατί μόνο εκεί πρέπει να επιστρέψουμε, να αναβαπτιστούμε όλοι και να μπορέσει να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Γιατί είδαμε με όλα τα ξενόφερτα που μας έφεραν και τα υιοθετήσαμε, που φτάσαμε. Στην παράδοση λοιπόν επιστροφή, στη λαϊκή μας παράδοση, στα ήθη, στα έθιμά μας, στους χορούς μας, τα τραγούδια μας που ξεχάστηκαν και θα πρέπει να τα ανασύρουμε. Και έχεις υποχρέωση και εσύ Χρήστο και όλοι οι ενασχολούμενοι και η Νάντια, οι φίλοι μας που είναι εδώ πέρα και τα παιδιά. Μπράβο στην
κομπανία που έχουμε εδώ πέρα, γιατί δεν παίζουν όλοι οι κομπανίες παραδοσιακά τραγούδια πλέον. Να τα ξαναθυμηθούμε για να μπορέσουμε κι εμείς. Παράδοση είναι ότι παραδίδεται από τους παλιούς στους νεότερους. Να έχουμε κι εμείς να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Αυτά τα μικρά παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου μας. Πες κάτι πολύ σωστό. Κούρασε ο σύγχρονος τρόπος διασκέδασης. Και όπως ξέρεις, τα παιδιά μας η μουσική είναι από τους αριστείς του είδους, αλλά δεν είναι επαγγελματίες με τη στενή έννοια και χρήση του όρου, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με κάποιους γνωριζόμαστε χρόνια. Με τον Βασίλη είμαστε από το ίδιο χωριό. Το Βασίλη, το Βίλο. Χριστίνα μου, χάρηκα πάρα πολύ. Υπηρετείτε με σεβασμό την παράδοση, μιλάμε την ίδια γλώσσα, γι' αυτό και σήμερα είμαστε ομοτράπεζοι, να το πω έτσι, εδώ στην όμορφη Δημητσάνα. Κώστα, μπολορίζω. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας, στους τόπους μας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρίνα που σε κάθε προσπάθεια μας στηρίζει, μας προτείνει, όπως και τη Δημητσάνα. Θέλω να πω ότι η παράδοση είναι μια δύσκολη λέξη, μια δύσκολη σημασία. Έχουμε παράδοση μπροστά μας. Αυτά τα 3-4 κοριτσάκια που βλέπω είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν εδώ, να μπορέσουν να προωθήσουν όλο αυτό που και εμείς υποστηρίζουμε τα μεγαλύτερα παιδιά και της Βιτίνας και της Δημητσάνας. Οι δασκάλοι, οι προέδροι και τα παιδιά να δώσουν ό,τι μπορούν σε αυτό, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, διότι η κοινωνία πλέον μας οδηγεί σε κάτι πλέον που έχει χαθεί από την παράδοση. Και αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, θέλω να σας δώσω ένα βιβλίο από τη λαογραφία της Βιτίνας. Το περιμένω με πολύ χαρά, μου το είπες Κώστα, και να ξέρεις για μένα, αυτά είναι τα καλύτερα δώρα που μπορούν να μου κάνουν, έτσι. Το βραδάκι στο σπίτι, όταν έχει περάσει και μια δύσκολη μέρα, με αυτά τρέφομαι κι εγώ. Παιδιά. Για λέγε. Φώτη, πες μου, Φώτη μου. Εγώ είμαι ο Φώτης ο Κατσουλιάς. Ο οποίος μου είπες ότι έβαλε τη φορεσιά του ειδικά για μένα σήμερα. Και την πιά σου, ρε Φώτη, ένα χειροκρότημα. Πρώτη φορά πραγματικά, Χρήστο. Τιμή μου. Φοράω τη στολή του Τσολιά. Και πραγματικά έτσι νιώθω, νιώθω συγκίνηση. Λοιπόν, τι είναι το βιβλίο μας. Βιβλίο αυτό, σας το χαρίζουμε, είναι η λαογραφία της Βιτίνας. Άμα, αυτό το ήθελα, έτσι. Είναι βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών. Να το γυρίσω έτσι όσο μπορεί. Ο Γορτίνιος, σκηνοθέτης μας. Νάτος, δικό σας είναι ο Σπύρος ο Λαμπρόπουλος, να το δείξει. Σπύρο, τα μέρη σου, πρόσεξε. Είναι ο συγγραφέας που το έχει γράψει, είναι ο Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, ο Λόντος ο δάσκαλος όπως τον ξέρουν στη Βιτίνα. Τυχαίνει να είναι και ο πεθερός μου. Και είμαι συγκινημένος γιατί τον έχουμε χάσει. Το ξέρω. Μαζί σαν τον θυμάστε. Και το έχει παραχωρήσει στο Πολιτιστικό Σύλλογο Βιτίνας, που ουσιαστικά βοηθάει οικονομικά με την πώλησή του τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, όπως έχει παραχωρήσει και το Λαογραφικό Μουσείο της Βιτίνας στο Σύλλογό μας. Και σήμερα, πέρα από το χορευτικό τμήμα που είδατε που έχει ο Σύλλογό μας, είχαμε και λίγα χρόνια πριν είχαμε και χοροδιακό αλλά και μουσικό. Μάλλον χοροδιακό το έχουμε, αλλά είναι σε μία έτσι πάυση αυτή τη στιγμή λόγω τεχνικού, ας το πούμε, προβλήματος. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιτίνας, ο οποίος έχει μία ζωή 21 χρόνια, γιατί πέρσι το καλοκαίρι ήταν επαιτειακή χρονιά των 20 ετών για μας και τη γιορτάσαμε με μια πραγματικά έτσι σπουδαία παράσταση που κάναμε στη Βιτίνα, και συνεχίζουμε, πιστεύω, τουλάχιστον άλλα τόσα χρόνια και ακόμα περισσότερα, έτσι, και θέλουμε τη στήριξή σας. Είναι μια στιγμή, είναι μια στιγμή για μας έτσι σημαντική, γιατί βγαίνουμε πραγματικά προς τα έξω. Μας βλέπει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και χαιρόμαστε. Και η Ομογένεια, έτσι, που την ευχαριστούμε, γιατί είναι πραγματικά Έλληνες, μπορώ να πω, περισσότερο από εμάς. Και του χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τιμή μου και χαρά μου. Το βιβλίο το παρουσιάσαμε. Δύο είναι οι ζωές. Το πιστεύω και το λέω πάντα. Αυτή και η άλλη. Απλά διάσταση αλλάζουμε, έτσι. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
Μία ακόμη πολύτιμη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να πούμε λοιπόν ότι είναι κοντά μας. Μάλλον έχουν φτιάξει από το υπαίθριο Μουσείο Ενδροκίνησης μία εκπληκτική χοροδία. Έτσι, μπράβο σας. Πρώτη φορά το συναντώ αυτό. Ένα θερμό χειροκρότημα. Να έρθει κοντά μας η υπεύθυνη, η Ήρα η Παπαδοπούλου, η γλυκιά μου Ήρα και η μαέστρο μας η Αμαλίτσα η Γούλα. Έλα, Αμαλία, βάλτε με στη μέση να πάρω ομορφιά. Μωρέ που πας, στη μέση είπα. Λοιπόν, ξεκινάω από την Ήρα μας. Σπουδαίο έργο κάνετε εδώ, στο Μουσείο Ενδροκίνησης, από τα ρότερα που έχω δει στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος για σας. Επειδή και εγώ έχω ρίζα από εδώ, έτσι. Άντε, Ήρα, πες μου δύο λόγια. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει αυτή την χοροδία εδώ και 3 χρόνια. Όταν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, που ανήκει το Υπαίθριο Μουσείο Ιδροκίνησης, ξεκίνησε τα μαθήματα χοροδίας. Έρχεται λοιπόν κάθε Δευτέρα η Αμαλία Ιγούλα, η εξαίρετη δασκάλα μας, και ασχολούμαστε μικροί-μεγάλοι τόσο με την παράδοση του τόπου μας, όσο και με έντεχνο τραγούδι, τιμώντας κυρίως συνθέτες, αρκάδες και ποιητές αρκάδες βεβαίως. Εντυπωσιακό και πολύ πολύ πρωτότυπο. Αμαλίτσα. Εγώ θέλω να πω να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας. Να πω δύο λόγια για τη χοροδία, ότι δεν είναι μόνο και παραδοσιακά και βυζαντινά και έντεχνα, και προσπαθούμε να επεκταθούμε σε όλα τα είδη της μουσικής. Και όπως μου είπες, ό,τι θες θα με ρωτάτε, θα σας τα στέλνω, θα σας τα γράφω, να τα λέτε σωστά. Woof!
σφήνες εγώ, έτσι να σας δίνω τη δυνατότητα να παίρνετε καμία ανάσα. Για να πάμε να δούμε ένα από τα ωραιότερα, τα ομορφότερα υπαίθρια μουσεία που υπάρχουν στην Ελλάδα μας. Το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης Δημητσάνας. Στη Δημητσάνα βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα υπαίθρια μουσεία του τόπου μας, το Εντυπωσιακό Μουσείο Υδροκίνησης, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος από επισκέπτες όλων των ηλικιών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Εκεί συναντήσαμε την τοπική διαχειρίστρια του υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης Δημητσάνας, Ήρα Χριστίνα Παπαδοπούλου, που εκτός από υπεύθυνη του μουσείου είναι και πολύ καλή χορεύτρια παραδοσιακών τραγουδιών. Βρισκόμαστε σε ένα από τα διαμάντια, από τα στολίδια που λέμε στον τόπο μας, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Αν κάποιοι δεν το έχετε ακόμη επισκεφτεί, πρέπει να σπεύσετε. Μικροί και μεγάλοι, έχω την αίσθηση ότι θα μαγευτείτε. Εδώ λοιπόν μας περίμενε μία χορεύτρια της εκπομπής μας, που μας χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Άφησε όμως για λίγο, έβγαλε τη φορεσιά και φόρεσε την επαγγελματική της στολή για να μας ξεναγήσει στο χώρο, διότι η Ήρα Παπαδοπούλη είναι ταυτοχρόνως και τοπική διαχειρίστρια του Μουσείου Υδροκίνησης Δημητσάνας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, το οποίο ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Πρόκειται για τρία κτίσματα αποκαταστημένα στις αρχικές τους θέσεις, εκεί που λειτουργούσαν από το 17ο αιώνα. Μάλιστα. Έχουμε την πηγή στο κεφαλάρι εδώ από πάνω του Αγιάννη, που μας δίνει το νερό. Ακούμε τα νερά που ακριβώς τρέχουν. Και παρουσιάζουμε υδροκίνητους μηχανισμούς που βοηθούσαν τους ανθρώπους στο παρελθόν, κατά την προβιομηχανική εποχή, να κάνουν διάφορες εργασίες. Οι 50.000 επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο εδώ, από Ελλάδα και εξωτερικό, από Ελλάδα και εξωτερικό, από όλη την Ελλάδα, μπορούν να δουν το νερόμυλο και την νεροτριβή, το πρώτο μας κτίσμα. Ο μύλος, έτσι, ο μύλος του Μιλωνά. Ο μύλος ο δικός σας, είναι ακριβώς, δικός ακριβώς. Ναι. Μπορούν μετά να ακολουθήσουν τη ροή του νερού, έτσι, και να δουν ένα βυρσοδεψίο. Φυσικά αυτό δεν λειτουργεί πια, αλλά μπορούν να δουν μέσω ταινιών πώς κατεργάζονταν τα δέρματα με φυτικά υλικά. Ωραία. Και κατόπιν συνεχίζει η ροή του νερού και έχουμε την κορονίδα μας. Είναι ο μπαρουτόμυλος του τύπου που λειτουργούσε το 1821 και παρήγαγε την μπαρούτη για την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ήτανε το κτίσμα από τότε, δεν είναι κάτω. Το κτίσμα είναι το ίδιο, απλά μέσα ο μηχανισμός έχει γίνει εξ αρχής κατά τα πρότυπα που ήταν το 1821. Το καλύτερο απ' όλα είναι δε ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να ρίξουν καλαμπόκι στη σκαφίδα του μήλου και να δουν πώς βγαίνει το αλεύρι με τη δύναμη του νερού. Ναι, όντως ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και ειδικά για τους μικρούς μας φίλους δεν υπάρχει ωραίτερο. Ναι, και οι μεγάλοι φίλοι εντυπωσιάζονται, γιατί δεν υπάρχουν πια πολλοί μήλοι, κύριε Μιλωνά. Λοιπόν, τώρα πέραν τούτου μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν για να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση, γιατί κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Ένα παράδειγμα είναι τα μαθήματα χοροδίας που κάνουμε κάθε Δευτέρα και θαυμάσατε και τη χοροδία μας. Τα βλέπουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Σου βγάλαμε τη φορεσιά και σου φορέσαμε την ενδυμασία, την επίσημη της, πες μου τη λέξη, της διαχειρίστριας. Της τοπικής διαχειρίστριας. Ακριβώς. Ήρα, πολύ σε ευχαριστώ. Εμείς το μουσείο δεν είναι από τα ωραιότερα που έχω δει. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Λαμπούν και
κολοκοντρό νέοι γούνου τα ασύ ούρι τα σύμια από όλα. Με απόλυτη επίγνωση των λεγόμενων μου θα έλεγα λοιπόν ότι οι γορτίνιες και οι γορτίνοι δικαιούστε να καφιέστε και να καμαρώνετε για το δεσπότη σας, για τον Άγιο Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως τον κύριο Ιερεμία. Σεβασμιότατε, θα ήθελα αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε λίγο κοντά μου, να μας μιλήσετε έτσι πνευματικά όπως το συνηθίζετε λίγο για το λαό σας εδώ που τον υπηρετείτε με σεβασμό και αγάπη και ο λαός σας επίσης σας αγαπά και σας σέβεται πολύ και εγώ πρώτο σεβασμιότατε. Γυρίστε αν θέλετε έτσι την κάμερα. Άγιε Γόρτινους, μεγάλη χαρά σήμερα που σας έχουμε εδώ. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Είμαι βαθιά συγκινημένος.
Κύριε Μιλωνά, είναι και δική μου μεγάλη χαρά που σας βλέπω στα μέρη αυτά τα τετιμημένα και ευλογημένα και δεδοξασμένα που κάθε πέτρα φωνάζει και κραίνει η ιστορία λαμπρά. Χαιρόμεθα λοιπόν πάρα πολύ που σας βλέπουμε εδώ στην επαρχία μας και με την ευκαιρία να συγχαρώ για το ωραίο έργο που κάνετε, που δεν είναι τοπικό μόνο σε κάποιο τόπο, αλλά είναι πανελλαδικό. Εμείς, επειδή έχετε φλέβα από εμάς, από το Δειράχη, ναι, όταν ακούμε το όνομά σας χαιρόμεθα ιδιαίτερα και λέμε ότι να, λαμπρύνεται η επαρχία μας με τον κύριο Μιλωνά, διότι περιοδεύει όλη την Ελλάδα για να δώσετε μηνύματα. Μηνύματα τα οποία είναι βγαλμένα μέσα από την ελληνική ιστορία, που είναι αιματοπαμένη και δεδοξασμένη και θαυμαστή για όλα τα έθνη. Και τα μηνύματα αυτά λυπούμεθα, γιατί βλέπουμε καιρό με το καιρό καταπέφτουν και φθύρονται, αλλά υπάρχουν μερικοί, συγγνώμη, μιλωνάδες που αλέθουν το αλεύρι, το καλό αλεύρι του ελληνικού λαού και το κάνουν άρτο για να τραφούν τα νέα τα παιδιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήρθατε στο κέντρο της επαρχίας μας, τη δεδοξασμένη Δημητσάνα, που μόνο το όνομά της μας συγκινεί. Εγώ μάλιστα, επειδή δεν έχω μάνα, λέω Δημητσάνα μάνα. Και όταν έρχομαι, και αγαπητοί πατριώτες δημητσανίτες, έρχομαι στη Δημητσάνα απλώς για να κοιμηθώ το βράδυ και νιώθω ότι κοιμάμαι σε αγκαλιά μάνας. Λίγοι απέμειναν στον τόπο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εκφράζω, πρέπει να το πω, γιατί εκφράζω τον πόνο του λαού. Ο λαός μας εδώ βιώνει πολύ καλά ήρημα, με την κτηνοτροφία, γεωργία. Λίγοι έχουμε από εμείς στον τόπο αυτό, αλλά αυτοί οι λίγοι κρατούμε τον τόπο. Υπάρχει μία εικόνα σε ένα μοναστήρι που έχει ένα μοναχό και το ρωτούν «Τι κάνεις εδώ, μοναχέ?» και ο μοναχός απαντά «Τον χώρον φυλάτο». Και οι λίγοι που απέμειναν εδώ λοιπόν λένε «Τον χώρον φυλάτο», φυλάτο των τόπων αυτών, και εμείς τους χαιρόμεθα και φιλούμε τα χέρια και τα πόδια τους ακόμη, γιατί αυτοί κρατούν τη Γορτινία και τη Δημητσάνα. Το φαινόμενο αυτό που είδα εδώ, που είναι δημιούργημα δικό σας, για σας, είναι το να χορεύουν τα νέα τα παιδιά, ουμήν και οι μεγάλοι και οι μεγαλύτεροι και οι γονείς των παιδιών. Αυτό είναι ό,τι ωραιότερο. Τούτο το μήνα διάλεξε η Σπλαχνική Μαρία να το γένος αυτό που ήταν θαμμένο σε δουλεία 4 αιώνων να αναστηθεί με την Επανάσταση του 21 και ορτάζουμε μαζί με την θρησκευτική εορτή 25 Μαρτίου και την εθνική μας εορτή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έφυγα από το θέμα μου. Πώς ελευθερωθήκαμε, είπα στα κηρύγματά μου, λέγω. Ελευθερωθήκαμε, 3 πράγματα μας ελευθέρωσαν. Είναι πώς περάσαμε τη σκλαβιά. Πρώτον, με χορό, αυτό που είδα που έχετε εδώ, με τραγούδι και με προσευχή στην Παναγιά. Αυτά τα 3 μας ελευθέρωσαν. Και τα λέγω πάλι, ναι, ναι, ο χορός, αυτός ο χορός ο ελληνικός, το τραγούδι, το λεβέντικο τραγούδι, τα δημοτικά μας τραγούδια, τα οποία εγώ τα λέγω, να σας πω πώς τα λέγω, τα λέγω κηρύγματα. Γιατί μιλούν, είναι βγαλμένα από την καρδιά του λαού και μιλούν στην καρδιά του λαού και έχουν μηνύματα. Είναι ζυμωμένα όλα τα από την ελληνική φυλή. Όχι, είναι ο γάμος, η οικογένεια, η φωτιά, το τζάκι, η κοπέλα που απέτυχε στον ερωτά της, τα γεράματα, παππού, όλα, το δάκρυ της χείρας, όλα είναι ζυμωμένα μέσα στα δημοτικά τραγούδια, γι' αυτό και συγκινούν, είναι βιώματα ανθρώπων και αλίμονο αν τα χάσουμε. Και θα πω και ένα τολμηρό, όπως ο παπάς παλαιότερα στο δημοτικό σχολείο, που δεν υπήρχε παιδεία και ο καλόγυρος
μάθαινε τα παιδιά γράμματα, και δεν είναι η δουλειά του καλογύρου να μαθαίνει αριθμητική στα παιδιά, αλλά αφού τα παιδιά στερούνται την παιδεία, έκανε αυτή τη δουλειά. Έτσι και τώρα, εμείς οι παπάδες πρέπει να προσέξουμε το δημοτικό τραγούδι να μην χαθεί από την ψυχή του λαού. Λοιπόν, όπως τότε στη σκλαβιά σωθήκαμε από τα τρία, τραγούδι, χορό και προσευχή στην Παναγιά, τώρα που έχουμε τη λεγόμενη κρίση, που μας συγχωρείτε πολύ, είναι και εδώ μερικοί Αθηναίοι, λίμωνα από την Αθήνα. Εμείς εδώ δεν θα πεινάσαμε, γιατί εδώ έχουμε κοτούλες, προβατάκια, χορταράκια μαζεύουμε. Δεν θα πεινάσουμε εμείς. Λοιπόν, σας λέγω, όπως τότε στην Τουρκιά, τα τρία μας έσωσαν, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και η ψυχή του Έλληνα δεν έτσι, δεν κατέπεσε. Όλο κολοκοτρώνει. Και έλεγε, κλέφτηκε. Έλεγε, μα κλέβαν. Και έλεγε ο Κολοκοτρώνης, άμα θα γίνουμε ελεύθεροι θα τα πληρώσουμε. Τώρα που έχουμε κρίση, αυτά τα τρία θα μας σώσουν. Τραγούδι, χορό και προσευχή στην Παναγία, που την ανακηρύξαμε υπέρμαχο στρατηγό. Και δεν θα αφήσει η Παναγία να χαθούμε ποτέ. Και όταν βουλιάζουμε, βάνει το παντοδύναμο χέρι και μας ανασύρει. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας υπενθυμίσατε την ελληνική παράδοση. Άγιε Γόρτινος. Τα σέβη μου την ευχή σας και να ξέρετε ότι καυχαίτε και η Ναύπακτο, η γενέτειρά σας πάντοτε έτσι, γιατί βρίσκω κόσμο στην Ναύπακτο και μου λένε αν δεις τον Ιερεμία να μας τον φιλήσεις. Δεσπότη μου, εγώ τώρα θα πάω εκεί στα παιδιά μας μουσικούς, ξέρω είναι γνωστή η αγάπη σας για την εθνική μας μουσική και την δημοτική και την εκκλησιαστική, τη Βυζαντινή, εγώ θα πάω τώρα έτσι να σας αφιερώσω ένα τραγούδι, ένα τσάμικο. Σεβασμιότατε, μεγάλη χαρά και τιμή, να είστε πάντα γερός. Την ευχή σας. Πάω. Διπλή εορτή σήμερα, χαρά που το έχουν τα βουνά και η κάμπη περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Πάμε. Παιδιά μου τα βουνά. Δεσπότη μου, Άγιε Γόρτινος. Χαρά που το έχουν τα αβουνάκι κάμπι περηφάνια. Παιδιά μου και η πατρίδα. Ωρες αν βλέπουν, διακούς αν βλέπουν, διακούς με σπαθιά. Παπάδες παιδιά μου με ντουφέκια. Ωραίες αν βλέπουν και λέει σαν βλέπουν και το γερμανό.
σαν βλέπουν και το γέρμανο της Πάτρας, παιδιά μου το δεσπότη. Καιρός και πάλι ήτανε παραγγελιά, όπως λέμε. Κοιτάξτε τώρα, ένα από τα πιο επιβλητικά καμπαναριά που έχουμε δει, έτσι. Μας δείχνει την ώρα και μας θυμίζει το ραντεβού μας με την ιστορία της Γορτινίας. Συνεχίζουμε. Η ιστορική κομμόπολη της Δημητσάνας, που είναι και η πρωτεύουσα του Δήμου Γορτινίας, είναι χτισμένη σε υψόμετρο 960 μέτρων. Η ιστορία του χωριού χάνεται στα 3.500 χρόνια πριν, όπου, σύμφωνα και με μαρτυρία του Παυσανία, υπήρχε η αρχαία Τεύθυδα, μετασωζόμενα από μινάρια αρχαίων τυχών. Η αρχαία Τεύθυδα αποτελούσε ουσιαστικά τον πρόγονο της Δημητσάνας. Η ακμή της ξεκίνησε τον 17ο αιώνα με την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία της να στηρίζεται στην υδροκίνηση. Μάλιστα σε αυτήν στηρίχθηκε και η λειτουργία των μπαρουτόμηλων, με τους οποίους η Δημητσάνα προμήθευσε με μπαρούτι την Επανάσταση του 21. Για πάμε και μία βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Δημητσάνας. Μια πρώτη ματιά, περπατώντας στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την αρχιτεκτονική των κτηρίων του. Η Δημητσάνα είναι γεμάτη από ξενώνες, παλιά σπίτια και υπέροχα γκαλδερίμια, ταβερνία και τουριστικά μαγαζάκια, ενώ κάθε γωνιά της έχει τη δική της χάρη. Ένα από τα ομορφότερα σημεία του χωριού είναι ο προάβλιος χώρος του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής, όπου εκεί βρίσκεται ο Ανδριάντας του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, το Δημοτικό Σχολείο και η Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο της Δημητσάνας. Η Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζονται στο ίδιο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου, που συνδυάζει στοιχεία του νεοκλασσικού ρυθμού αλλά και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της ορεινής Αρκαδίας. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1764 από τους μοναχούς Γεράσιμο Γούνα και Αγάπιο Λεωνάρδο. Κατά την Τουρκοκρατία συγκαταλεγόταν μεταξύ των 4 βιβλιοθήκων που υπήρχαν στην Ελλάδα και περιείχε 5.000 τόμους. Από το 1764 είχε μάλιστα μεταφερθεί σε αυτήν η βιβλιοθήκη της Μονής Φιλοσόφου και λειτουργούσε σαν ιερατική σχολή. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας αποφύτησαν πολλοί ιεράρχες από αυτήν, όπως ο παλαιόν πατρόν Γερμανός και ο οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος.
Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης καταστράφηκε όταν τα βιβλία της χρησιμοποιήθηκαν σαν χαρτί για να κατασκευαστούν φυσέκια κατά την Επανάσταση του 1921. Σήμερα, από τους παλιούς της τόμους, σώζονται περίπου 700, ενώ τα βιβλία της υπολογίζονται σε 15.000 τόμους. Περιλαμβάνει κώδικες, παλαιότυπα βιβλία του 16ου αιώνα και πλούσιο ιστορικό αρχείο. Επίσης, μέσα στο ίδιο κτίριο υπάρχει λαογραφική καθώς και αρχαιολογική συλλογή με ευρήματα από την αρχαία Τεύθυνα. Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχει και η σέλα του οπλαρχηγού Παπαφλέσσα, έγγραφα του Αγώνα, καθώς και η λάρνακα με τα οστά του παλαιών πατρών Γερμανού. Η βόλτα μας στο χωριό δεν σταμάτησε όμως εκεί. Από τόπο σε τόπο μας περίμενε άλλο ένα μεγάλο ραντεβού με την ιστορία από εκείνα που δεν τα αφήνουμε ποτέ. Και φροντίζουμε όπου πάμε να τους δίνουμε μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία. Δεν το κάνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, μόνο για λόγους τηλεοπτικούς, το κάνουμε και για εμάς τους ίδιους. Γιατί μιλάνε στην ψυχή μας, όπως λένε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σπίτι. Πίσω μας είναι ένα σπίτι το οποίο δεν είναι τυχαίο, αφού αυτό το σπίτι, αυτή η οικία, είναι η οικία του Δημητσανίτη παλαιών πατρών Γερμανού. Τώρα εδώ θα μου πείτε, είσαι προληπτικός? Όχι, αλλά ο λαός μας, ο θυμόσοφος που έχει χιούμορ, κάποια πράγματα τα μελετάει και τα κουβεντιάζει και τα λέει. Είναι τυχαίο ότι ο παλαιών πατρών Γερμανός γεννήθηκε 25 Μαρτίου του 1771, 50 δηλαδή χρόνια πριν, από την ημέρα εκείνη την αντίστοιχη, την 25η Μαρτίου του 1821, που ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης, τη σημαία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα στα Καλάβρητα, και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε ο επαναστατικός αγώνας. Αυτό λοιπόν το σπίτι δεν θα μπορούσαμε να μην το επισκεφτούμε με βαθιά συγκίνηση και αγάπη, και κάτι ακόμα έτσι ιδιαιτέρως σημαντικό για μένα. Έχω στα χέρια μου το κλειδί. Το κλειδί θα ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και θα μπούμε στο σπίτι του μεγάλου παλαιών πατρών Γερμανού. Ο επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός γεννήθηκε στη Δημητσάνα στις 25 Μαρτίου του 1771. Αγνώστη ζωή του, πιστός στο εθνικό χρέος, μεγαλόκαρδος στην ψυχή, μεγαλοπρεπής, αδιάφθορος και κυρίως εχέμηθος, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του μεγάλου αγώνα. Σπούδασε στη Μεγάλη Σχολή της Μύρνης με τη βοήθεια του Δημητσανίτη συμπατριώτη του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου του Εθνομάρτυρα, όπου υπήρξε και το δεξί του χέρι και τον ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη μόλις ανέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο. Και επειδή πολλές φορές όταν αναφερόμεθα σε τέτοιες προσωπικότητες τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν την αξία τους, σας παραθέτουμε ατόφια τη διακήρυξή του προς όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, που πρώτος αυτός υπέγραψε και έστειλε λίγο πριν την έκρηξη της Εθνεγερσίας. Εμείς, το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντας ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό γένος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας, πότε με έναν και πότε με άλλον τρόπο, αποφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνομεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν. Και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα ισχύρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται και η οικία του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που διετέλεσε 3 φορές Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγνωρίστηκε ως Εθνομάρτυρας, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, τιμώντας τη μνήμη του στις 10 Απριλίου, ημέρα του απαγχωνισμού του. Ο Άγιος Γρηγόριος, κατά κόσμον Γεώργιος Αγγελόπουλος, γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1745 από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, τον Ιωάννη και την Ασημίνα. Βρισκόμαστε στο σπίτι, στην οικία του Οικουμενικού Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου του Δημητσανίτη. Άλλη μια ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή μας. Εδώ έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας το πατέρα Μανώλη Πετράκη, που όλες αυτές τις μέρες είχαμε τη χαρά να το γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε πολύ εδώ στη Δημητσάνα, ο οποίος μας έφερε στο σπίτι, είχε τα κλειδιά όπως λέμε, μας άνοιξε την πόρτα και μπήκαμε λοιπόν στην οικία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη.
σε αυτό το ιστορικό μέρος εδώ, όπου το κάτω μέρος, όπως θα μας πει και ο ίδιος, μετετράπει ήδη, όπως βλέπετε, σε ένα οίσκο, σε εκκλησία, και απάνω είναι, ας πούμε, ο μουσιακός χώρος, όπου φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποια... Υπάρχουν εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία και διάφορα που χρησιμοποιούν οι ιερείς και οι ψάλτες στις λειτουργίες, τα οποία χρονολογούνται, αντικείμενα τα οποία χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και φτάνουν μέχρι οριακά τέλη του 19ου. Μάλιστα. Στον πάνω χώρο, πατέρα Μανώλη, δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα. Υπάρχει μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου, την οποία εξόρισε στο 1808 στη Μονή Ιβύρων. Την έδωσε στον παλαιό πατρόν Γερμανό, που μέχρι εκείνη την εποχή τον ακολουθούσε παντού, με την εντολή να την φέρει εδώ στη γενέτειρά του, στον Αγιώργη, μια μικρή εκκλησία που υπάρχει πιο πέρα, που ήταν η πρώτη του ενορία και η πρώτη Μητρόπολη της Δημητσάνας. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος στις 19 Αυγούστου του 1785 εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης. Μάλιστα, εξελέγει τρεις διαφορετικές φορές Οικουμενικός Πατριάρχης μετά από πολλές εξορίες που προηγήθηκαν στο ενδιάμεσο. Ο Κωνσταντίνος Κούμας αναφέρει ότι ο Άγιος Γρηγόριος δεν ήταν μόνο σεμνός στο ήθος και δραστηριότατος σε όλα τα έργα του, αλλά ήταν και άκαμπτος εις τας ιδέας του. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος δέχθηκε ραπίσματα, χλεβασμούς, εμπτισμούς και τέλος τον θάνατο με απαγχωνισμό. Μάλιστα, ανήμερα του Πάσχα του 1821, οι Τούρκοι κρέμασαν τον Πατριάρχη μπροστά στο Πατριαρχείο. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον ανακήρυξε τέλος σε Άγιο στις 10 Απριλίου του 1921. Για να πάω εγώ να δω λίγο και τον πρόεδρο της αδελφότητας των Δημητσανιτών. Της αδελφότητας, ο πρόεδρος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οικουμενικός μας πατριάρχης, ένα χειροκρότημα για τον κύριο Μαγουλιανίτη, το Θανάση. Θανάση μου. Θανάση μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Εσύ είσαι εντελώς οικείος, εντελώς δικός μας, ψάλτης, θειασότης των εκπομπών μας, αγαπά τα παραδοσιακά μας τραγούδια και μην ξεχάσεις να μου φιλείς την αδερφή σου την Ντούλα, που ξέρω ότι με αγαπά πολύ. Έλα πιο εδώ να σε έχω έτσι στην κάμερά μας. Αγαπητέ Χρήστο, σε υποδεχόμαστε εδώ στη Δημητσάνα, εσένα και όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή σας, την οποία την παρακολουθούμε συνεχώς και ανελειπώς. Βρίσκεσαι στην ιστορική Δημητσάνα, με το φαράγγι του Λουσίου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το Αγιονόρος του Μοριά. Από εδώ πέρα αποφύτησαν από τη Σχολή Φιλοσόφου 8 πατριάρχες, πλέον των 70 δεσποτάδων, 3.500 δάσκαλοι και χιλιάδες ιερομόναχοι. Αυτή η Δημητσάνα τους κατέσπηρε στα πέρατα της Οικουμένης και μπορεί να τους ονομάσει κάποιος Αποστόλους της Μεγάλης Ιδέας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να συνεχίσετε το έργο σας, το οποίο όλοι το περιμένουμε να το βλέπουμε. Να είσαι καλά, Θανάση μου, ένα χειροκρότημα για το Θανάση μας. Όντως, τι θέα είναι αυτή, Μεγαλόπολη, τα ίγετος, έτσι, τι βλέπετε κάθε μέρα εσείς οι Δημητσανίτες. Το Άγιον Όρος του Μοριά. Να είσαι καλά, Θανάση μου, χάρηκα πολύ που σε είδα και σε ευχαριστώ πολύ και για το υπέροχο βιβλίο που μου έδωσες με την ιστορία της Δημητσάνας. Όπως είπα νωρίτερα και στα παιδιά μας, Φώτη, αυτά είναι για μένα τα καλύτερα δώρα. Και ένα μπουκάλι κρασί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Λοκοτρώνεις πολέμη
σε καημένη κιθάρα. Στεμνίτσα, με τη βαριά ιστορία, συναντήσαμε την πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Γορτινίας, Μαρίνα Διαμαντοπούλου, που μας έδωσε τα φώτα της για την ιστορία του χωριού και την πολύτιμη συμβολή του στην Επανάσταση του 21. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του Δήμου Γορτινίας και συγκεκριμένα της Στεμνίτσας. Βρισκόμαστε στον παλιό, στον υπέροχο ναίσκο της Ζωοδόχου Πηγής. Με βαθιά ιστορία εδώ, θα μας τα πει όμως καλύτερα στη διάρκεια έτσι τώρα του βίντεο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει η πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Γορτινίας, υπεύθυνη σε θέματα πολιτισμού, η πολύ καλή μας φίλη Μαρίνα Διαμαντοπούλου, η οποία να πω ότι όλες αυτές τις μέρες δεν έλειψε ούτε λεπτό από κοντά μας και συνέβαλε πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Γορτινίας, της περιοχής της. Γεια σου Μαρίνα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Χρήστο Μιλωνά που βρίσκεσαι εδώ με την εκπομπή σου για να προβάλλουμε την περιοχή μας, την πολιτιστική κληρονομιά, τα αξιοθέατα και την ιστορία της περιοχής. Στην ιστορία λοιπόν θα επικεντρωθούμε τώρα. Βρισκόμαστε στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής ή Μονή Χρυσοπηγής όπως την ξέρουμε πολύ, όπου εδώ η Μονή Χρυσοπηγής έπαιξε μεγάλο ρόλο κατά την Επανάσταση του 1821, γιατί εδώ ορίστηκε η έδρα της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας. Θα το τονίσω, δηλαδή ήταν η πρώτη διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας, μια υποτυπώδης κυβέρνηση να το πούμε. Η Πελοποννησιακή Γερουσία συνεδρίασε στη Μονή Καλτεζόνης 26 Μαΐου του 1821 με πρόεδρο τον Πεντρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και γραμματέα το Ρίγα Παλαμίδη και ορίσανε τα μέλη που αποτελούσαν την Πελοποννησιακή Γερουσία, στην οποία τελικά ορίστηκε πρόεδρος ο επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδόρητος και γραμματέας ο Ρήγας Παλαμίδης, Στεμνιτσιώτης. Από εδώ ο Ρήγας Παλαμίδης. Βέβαια. Τα υπόλοιπα μέλη ήταν ο Σωτήριος Χαραλάμπης, ο Αναγνώστης Δελιγιάννης, ο Νικόλαος Πονηρόπουλος, ο Θεοχάρης Ρέντης, ελπίζω ότι δεν ξέχασα κάποιον. Και την άλλη μέρα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1821, μεταφέρθηκε εδώ η Πελοποννησιακή Γερουσία, αφού ήταν πλέον η έδρα, και συνεδρίαζε εδώ για ένα διάστημα περίπου ενός μηνός και αργότερα μετακινήθηκε πιο ορεινά ακόμα στο Ζαράκοβο, στο Μέναλο. Εδώ λοιπόν αυτή η πρώτη διοίκηση των επαναστατημένων Ελλήνων είχε πολλές αρμοδιότητες, δηλαδή είχε τα πάντα, από να διοικεί από τα πιο απλά πράγματα τα καθημερινά μέχρι να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα
παραπέρα, γιατί λίγα ήταν τα επαναστατημένα μέρη τότε της Ελλάδας και έπρεπε ο αγώνας να συνεχιστεί. Βέβαια. Για μας λοιπόν είναι μεγάλη περηφάνεια ότι η πρώτη υποτυπώδης διοίκηση της Ελλάδας συνεδρίαζε εδώ. Ήταν η έδρα, η Στεμνίτσα ήταν η έδρα της πρώτης διοίκησης της Ελλάδος. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και η Στεμνίτσα αλλά και όλη η Γορτινία. Και γι' αυτό κάθε χρόνο εδώ γίνονται εορτασμοί στις αρχές Ιουνίου για να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει πολύ η εικόνα εδώ της περιοχής από τότε. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, εννοείται. Φτιάχτηκε ο δρόμος, ωραία. Ναι, αλλά εδώ όμως. Το πεζούλια που καθόμαστε, αλλά φαντάζομαι ότι ο ναός δεν έχει ιδιαίτερες αλλαγές, είναι όπως ήταν. Ακριβώς. Είναι υπέροχος ναός. Και διατηρείται πάρα πολύ σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ. Επισκέπτονται εδώ το χώρο, πολλοί επισκέπτες το περιλαμβάνουν μέσα στη διαδρομή τους και στην ξενάγησή τους. Με φόντο βέβαια τη μαγευτική Στεμνίτσα, έτσι. Όλη η περιοχή φόντο είναι μία μικρή Ελβετία. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού. Ακριβώς. Οπότε φύγετε από τα σπίτια σας φίλες και φίλοι και επισκεφτείτε κάθε γωνιά του τόπου μας, γιατί από τόπο σε τόπο θα συναντήσετε μοναδικές ομορφιές. Κυρία Διαμαντοπούλου, φίλη Μαρίνα, ευχαριστούμε για όλες αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του Δήμου Γορτινίας. Πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε τη βόλτα. Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, η περιοχή μας έχει και σπουδαία εδέσματα, έτσι και πολύ καλά γλυκά. Γι' αυτό έχει σπουδαίο ρόλο παίξει εδώ και ο κύριος, έτσι, ο αντιδήμαρχος, ο φίλος μου, ο Λάμπης, ο Μπαξεβάνος, ο οποίος έμαθα ότι είναι σπεσιαλίστας, λέει, στα γλυκά. Να μου δώσετε λοιπόν μία σύντομη εικόνα σε όλη την Ελλάδα μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα να γνωρίσουν λίγο τι τρώτε εσείς οι Γορτίνοι. Σε καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας χρήσουμε εδώ στην περιοχή μας. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί πραγματικά επιτελείς ένα έργο το οποίο το ξεκίνησε ο πατέρας σου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί και εσύ ακολουθείς αυτά τα βήματα του πατέρα σου. Τα παλιά χρόνια συνηθιζόταν όταν γινόταν ένα γλέντι να υπάρχουν και δέσματα. Δεν υπήρχε γλέντι χωρίς δέσματα. Έτσι και εδώ εμείς τιμούμε αυτά τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας και έχουμε φτιάξει ειδικά για σας για την εκπομπή ορισμένα εδέσματα για να κεράσουμε εδώ τον κόσμο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τη χορτόπιτα. Στη συνέχεια δίπλες παραδοσιακές. Μελομακάρονα, τα οποία δεν είναι μόνο χριστουγεννιάτικο γλυκό για μας, συνηθίζεται όλο τον χρόνο. Μπουγάτσα, χαλβάδες, τηγανίτες, καριδένι κουραμπιέδες με πλούσιο καρύδι και την κλασική καριδόπιτα. Μου έχουν πέσει τα σάλια, αλλά σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Πάντα στα γυρίσματα από την υπερένταση και το άγχος, το ξέρετε σε αυτούς σας, τρώω τελευταίους. Δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα, αλλά στο τέλος θα τα τιμήσουμε όλα και βεβαίως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Λοιπόν, Μαρίνα μου. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ και γράψαμε εκπομπή από τη Δημητσάνα. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους Έλληνες. Παρουσιάσαμε την πολιτιστική μας κληρονομιά εδώ. Όπως την υπηρετείς και εσύ, προσπαθούμε και εμείς εδώ, από τον τόπο μας και από το Δήμο, να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ωραία, περάσαμε μαζί στη Στεμνίτσα. Περάσαμε. Τα είπε όλα εν συντομία ο Λάμπης, ο Μπαξεβάνος, ο αντιδήμαρχος. Απλώς να πω ότι κάποια από τα γλυκά αυτά και τα εδέσματα είναι από την εποχή των, που ήταν φτωχή η περιοχή και ήταν πολλά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά ήταν απλά γλυκά και εδέσματα της ώρας και της φτώχειας θα λέγαμε. Αυτό το συναντώ σε κάθε περιοχή. Ακριβώς. Όπως λοιπόν ένα από αυτά, δύο μάλλον από αυτά είναι ο χαλβάς με το αλεύρι και οι τηγανίτες που ήταν πολύ απλά φαγητά που τα κάνανε σε άμεσα. Από αυτά θα ξεκινήσω μετά την εκπομπή. Λοιπόν, και η μπογάτσα βέβαια που την έχει κάνει η Αγγελική η Μπύρη και θα τα πει η Αγγελική. Μου την έφερες όμως γιατί τραγουδάς τόσο ωραία και δεν μου κάνεις τη χάρη να μου πεις ένα τραγούδι στην άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Θα πάμε και στα άλλα χωριά μας, θα πάμε Λαγκάδια, Βιτίνα, Πάμε. Αγγελικούλα. Και εγώ τι να πω, η μπουγάτσα που τη φτιάχνανε οι γιαγιάδες μας, πολύ απλό. Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα και λάδι, τη ρίχνανε στη θράκα και ήταν έτοιμη. Οι καριδοκουραμπιέδες, γιατί εμείς φημιζόμαστε για τις καριές και τα καρύδια εδώ στην περιοχή μας. Και η καριδόπιτα που πάλι το ίδιο. Λοιπόν, βιάζομαι να τελειώσει η εκπομπή για να φάμε.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να παρουσιάσω έτσι λίγο τους μουσικούς μας που, όπως βλέπετε παιδιά, είναι από τους αριστείς του είδους. Είναι όλοι φίλοι μου, χαίρομαι πάλι που τους βλέπω. Ξεκινάω από το Βασίλη μου το Βίλο. Γεια σου Βασίλη μου. Είπαμε θα τα ξαναπούμε, Τριπολιτσιώτη. Είδες, βρεθήκαμε σύντομα. Γεια σου Βασίλη μου. Ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης, από τα πιο γλυκά βιολιά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γεια σου Κώστα μου, σήκω Κώστα. Γεια σου Κώστα μου αγαπημένα, καλό μου παιδί. Είσαι, τι είναι η καταγωγή σου έτσι? Ο παππούς, μπράβο, μπράβο αγόρι μου, καλό. Ο Κυριάκος ο Μαρκόγιαννης στο Λαούτο. Κυριάκο χαίρομαι, δεν είχαμε ανταμώσει πάλι μαζί. Χαίρομαι και θα τα λέμε. Ο Χρήστος ο Λικουρέτζος στον Ταούλη. Γεια σου Χριστάρα. Και ο Ανδρέας Μονιάρχος στη Φλογέρα. Ανδρέα, ψάχναμε τραγούδια, ψάχναμε μαζί να βρούμε με τον Βασίλη τον Οικονόμου και τον Ανδρέα. Ένα από αυτά θα πούμε τώρα, που είναι από παλιά ηχογράφηση του δάσκαλού μας, του Σίμωνα του Καρά. Έτσι, Βασίλη, το έχουμε προβάρει, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα ακούσουμε. Σε τούτη την αστροφεγγιά, γεια σου καημένη λεβέντια. Thank you.
Να δώσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και πάλι την ευκαιρία στους, τα παιδιά του μουσικού μας και στο χορευτικό μας να πάρουν μία ανάσα, να περάσουμε σε ένα ακόμη ενδιαφέρον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή της Γορτινίας και σε λίγο και πάλι μαζί. Η Γορτινία είναι μία από τις ορεινότερες επαρχίες Πελοποννήσου. Μάλιστα, το ορεινό της έδαφος, σε συνδυασμό με το ψυχρό της κλίμα, τις καταπράσινες κοιλάδες της, τις κρυστάλλινες πηγές της, το διαυγές ατμόσφαιράς της, αλλά και τη μεγάλη φυσική της ποικιλία, την καθιστούν μια μικρή Ελβετία. Δεν είναι τυχαίο επίσης γεγονός ότι πολλοί επιστήμονες που κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με την περιοχή μιλούν για το πόσο θετικά έχει επιδράσει το κλίμα και το έδαφος της στον ψυχισμό των κατοίκων της. Μάλιστα, μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα των κατοίκων της περιοχής από τα παλιά τα χρόνια είναι το ήθος, η σεμνότητα, η τόλμη, η φιλεργία, η φιλομάθεια, η φιλοξενία, η μεγάλη αγάπη για τον τόπο τους, αλλά και η επιχειρηματική ικανότητά τους, αφού η ιστορία έχει αποδείξει ότι όπου και αν εγκατασταθούν οι Γορτίνοι προοδεύουν αλματοδός. Για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας έδωσε μια συνοπτική εικόνα ο Γορτίνιος Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας Μάκης Δαμόπουλος. Η Αρκαδία μαζί με την Πελοπόννησο κατέχει το 2,5% του μεριδίου της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα. Είναι ένα ποσοστό πολύ μικρό και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει σωστή προβολή ολόκληρης Πελοποννήσου, διότι και η Πελοπόννησο και η Αρκαδία έχει να αναδείξει πολλά πράγματα σε ιστορικό θρησκευτικό τουρισμό, αλλά και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μια και είμαστε στην περιοχή, θα ήθελα να πω ότι από το φαράγγι του Λούσιου, στο οποίο γίνονται πολλά σπορ θαλάσσια, μέχρι το βουνό που υπάρχουν τα μονοπάτια, οι διαδρομές, καθώς και έχουμε και το χιονοδρομικό στην περιοχή μας, το οποίο λειτουργεί κάποιους μήνες κάθε χειμώνα. Στο Μέναλο. Στο όρος Μέναλο. Και όλη η Αρκαδία γενικότερα έχει να προσφέρει πολλά σε κάθε επισκέπτη της που είναι είτε οικογένεια είτε μεμονωμένη εκδρομής. Κύριε Μιλωνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη που κάνατε στην περιοχή μας, στην όμορφη Γορτινία, στην ωραία Δημητσάνα και στη Στεμνίτσα. Θα ήθελα να συγχαρώ και το κανάλι της Βουλής και εσάς προσωπικά για τις εκπομπές που γυρίζετε, που προβάλλουν το τουρισμό, το θρησκευτικό και ιστορικό τουρισμό της περιοχής, καθώς και την παράδοση. Στη Γορτινία ευδοκιμεί και ο θρησκευτικός τουρισμός, αφού πλήθος πιστών επισκέπτονται κάθε χρόνο τα πανέμορφα και ξακουστά μοναστήρια της. Σκαρφαλωμένη κυριολεκτικά πάνω σε κάθε το βράχο στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα σε όποιον την επισκέπτεται για πρώτη φορά. Η Μονή χτίστηκε τον 16ο αιώνα και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αφού βοήθησε πολύ στην περίθαλψη αλλά και τον ανεφοδιασμό των Ελλήνων αγωνιστών. Η Μονή Αμυαλών Δημητσάνας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χωριό. Το μοναστήρι της Παναγίας της Αμυαλούς είναι κυριολεκτικά σφηνωμένο μέσα σε ένα βράχο ενώ η τετράγωνη οικοδομή του σχηματίζει ένα κεφαλαίο τάφ και είναι γνωστή ως πύργος της Μονής. Η επωνυμία της Μονής ξεκινά από τους Αμυαλούς της Αλαγωνίας, ενώ το όνομά της ομοϊχεί με το επίθετο ομαλός. Η Μονή της Παναγίας προσέφερε και εκείνη με τη σειρά της πολλά στον αγώνα. Έχουμε μάλιστα και ένα καθιστικό παραδοσιακό τραγούδι που αναφέρεται στη Μονή, γνωστό στην Αρκαδία, που λέει ότι «Καλόγερος εκλάδευε στις Αμυαλούς τα μπέλια», που αναφέρεται στους Κολοκοτρονέους. Η Ιερά Μονή Φιλοσόφου βρίσκεται στη χαράδρα του ποταμού Λούσιου στα νότια της Δημητσάνας και είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παλαιά Μονή Φιλοσόφου είναι η πιο ιστορική και Παλαιά Μονή της Αρκαδίας αφού χρονολογείται από τον 10ο αιώνα και από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε το 1963 από τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο, τον επωνομαζόμενο Φιλόσοφο, γραμματέα του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Μάλιστα, από την επωνυμία αυτή πήρε η Μονή και το όνομά της. Η Μονή είναι γνωστή και σαν κρυφό σχολείο, γιατί σύμφωνα με την παράδοση λειτουργούσε εκεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας σχολείο, που αργότερα εξελίχθηκε σε σημαντική ιερατική σχολή.
Η Μονή πάντως γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 17ο αιώνα, οπότε και κτίστηκε η Νέα Μονή, χωρίς όμως να εγκαταληφθεί η παλιά. Η Νέα Μονή Φιλοσόφου ιδρύθηκε τέλος τον 17ο αιώνα, το 1691 για την ακρίβεια, σε απόσταση 400 μέτρων από την παλιά Μονή και σε ομαλότερη θέση. Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη νεότερη Ελλάδα και ορισμένες μάλιστα περιοχές απέκτησαν μεγάλη φήμη για τα εργαστήρια των αργυροχρυσοχοών τους. Μία από αυτές είναι και η περίφημη σχολή αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας που λειτουργεί από το 1976. Η σχολή μάλιστα είναι δημόσια, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει δωρεάν παιδεία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ η φίτηση είναι διετής. Από τόπο σε τόπο επισκεφθήκαμε τη σχολή αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας που βρίσκεται μέσα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον γεμάτο πράσινο και οξυγόνο. Εκεί συναντήσαμε τη διευθύντρια της σχολής Όλγα Παπαδοπούλου που μας έδωσε μια κατατοπιστική εικόνα για την πορεία της σχολής αλλά και τις δράσεις της στις μέρες μας. Βρισκόμαστε στη σχολή αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, η οποία τώρα είναι η ΕΚ. Έχει όμως μια σπουδαία ιστορία προς τα πίσω, ξεκίνησε από το 1976 και εδώ είμαστε στο χώρο που είναι η μόνιμη έκθεσή μας και βλέπουμε κοσμήματα κυρίως των μαθητών, των αποφύτων της σχολής, οι οποίοι αφήνουν ο καθένας μια πτυχιακή εργασία. Εκτός από τα έργα των παιδιών, μπορούμε να δούμε σε κάποιες ιδιαίτερες προθήκες και κάποια έργα που έχουν να κάνουν με ειδικές τεχνικές που προσπαθούμε να και εμείς να αναβιώσουμε. Όπως εσύ αναβιώνεις την παράδοση στον τομέα της μουσικής, εμείς αναβιώνουμε την παράδοση στον τομέα της κατασκευής κοσμημάτων. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, βέβαια. Και τη γλώσσα επίσης που θέλουμε να συνεχίσουμε είναι αυτή του Μπορμπαλάπη του Κατσούλη. Πρέπει να πω ότι το 1976 ο Μπορμπαλάπης ο Κατσούλης γύρισε από την Ξενιτιά για να ανοίξει αυτή τη σχολή, φοβούμενος ότι θα χαθεί η τέχνη στη Στεμνίτσα, εφόσον όλοι οι μάστορες πια είχαν ξενιτευτεί και οι ίδιοι. Οπότε φαντάσου τι άνθρωπος ήταν. Έβλεπε πολύ μπροστά. Ναι.
Ναι. Έβλεπε πολύ μπροστά. Και άφησε παρακαταθήκη αυτό εδώ το στολίδι, το οποίο είναι μία η παλαιότερη σχολή της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή είναι μία σχολή η οποία είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δηλαδή έχει δραστηριότητα και στο εξωτερικό. Πόσους μαθητές έχουμε και να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά. Έχουμε γύρω στους 30 με 40 μαθητές κάθε χρόνο. Και το μαθητικό μας δυναμικό αποτελείται από παιδιά που έρχονται από όλα τα σημεία της Ελλάδας. Όλων των ηλικιών. Όλων των ηλικιών, κυρίως μιας μεσαίας ηλικίας 25 με 35, που πολλές φορές έχουν σπουδάσει κάτι άλλο και καταλήγουν να βρίσκουν την λύση τους αργότερα. Και τώρα βρίσκονται εδώ δηλαδή και σπουδάζουν, μεταναστεύουν στην ουσία για 2 χρόνια και στη συνέχεια θα επανέλθουν στους τόπους τους και θα ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα. Εδώ δεν ξέρω αν όσοι μας παρακολουθούν τους θυμίζει κάτι ο χώρος, αλλά είχε γυριστεί και μια ιστορική ταινία, Το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Η οποία είναι πάντα επίκαιρη, γιατί κάθε χρόνο σχεδόν τη δείχνουμε στους καινούριους μας μαθητές και κάθε χρόνο λέμε πάλι ισχύει. Κάτι μου έχεις, ένα ημερολόγιο βλέπω εκεί. Ναι, ναι, έχω ένα ημερολόγιο που φτιάχνουμε κάθε χρόνο με τα παιδιά. Είναι εσωτερική παραγωγή, δηλαδή είναι τα κοσμήματα των παιδιών της δευτέρας τάξης, κάποιων παιδιών της δευτέρας τάξης, με φωτογράφηση δική μας, με μοντέλα δικά μας. Οπότε, θα κοσμεί πλέον τον δίχο του σπιτιού μου. Έτσι. Με πολύ χαρά. Σας να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Mm-hmm. Να είστε γεροί και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραίτερο μέρος για να υπάρχει η σχολή Αργυροχρυσοχοΐας από τη Στεμνίτσα. Η αλήθεια είναι ότι το μέρος είναι πανέμορφο και εδώ είναι προσθέσω και κάτι άλλο. Μάλλον είναι η μόνη σχολή που είναι σε μη αστικό περιβάλλον. Να είσαι καλά. Thank you.
Τι λέμε εδώ στο Μοριά, σηκώτε για να φύγουμε να μας βαρεθούνε, τις γειτονιάς οι όμορφες θέλουν να κοιμηθούνε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσκεψή μας, το λέω έτσι γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη, σας το έταξα, το υποσχέθηκα, στην υπέροχη γορτινία μας. Δεν σας κρύβω ότι ήταν μία από εκείνες τις εκπομπές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σας υπόσχομαι λοιπόν θα ξανάρθουμε. Βεβαίως, πρωτού αρχίσω να πω τα δικά μου, η παρακαταθήκη μας ξέρετε ποια είναι, αυτά εδώ. Αυτά εδώ, ένα θερμό χειροκρότημα για αυτά εδώ, για τις φατσούλες μου αυτές λατρεμένες, που σήμερα ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν τη μουσική μας παράδοση, τη γνήσια μορφή τους και μας υπόσχονται ότι θα τη συνεχίσουν και αυτά μεγαλώνοντας, ε. Ναι. Γιαννάκη. Ναι. Πώς με λες, για πες πώς με λες όταν μου μιλάς. Κύριε Χρήστο. Κάπως αλλιώς. Κύριε Μιλανά. Γεια σου Γιαννάκη μου. Γεια σου αγόρι μου, να ζήσεις. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, εντάξει είστε εσείς όλα. Εντάξει, περάσατε καλά. Περάσατε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους αγαπημένους μου φίλους, γιατί βρήκα και πολλούς φίλους εδώ, τους Γορτίνιους και τις Γορτίνιες που σήμερα μας θυμήσατε στην εκπομπή μας. Να μου είστε γεροί, εσείς και οι οικογένειές σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς μας, από τους αριστείς του είδους, τους φίλους μου. Χάρηκα για μία ακόμη φορά που είμαστε εδώ σήμερα μαζί. Δώσατε τα ρέστα σας, έτσι όπως λέμε. Παίξατε ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Γορτίνιους και τις Γορτίνιες που έβαλαν πλάτη, όπως λέμε, για να βγει σήμερα το πρόγραμμά μας όπως έπρεπε να βγει και όπως ήθελα και εγώ να βγει η Γορτινία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχό σας, τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο, για την ευγενική του πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και στον αγαπημένο μου φίλο, τον αδερφικό μου φίλο, το Μάκη το Δαμόπουλο. Ευχαριστούμε Μάκη για τη φιλοξενία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι εδώ στη Βουλή, αλλά δεν χαιρετάω ακόμα. Θα χαιρετήσουμε μαζί όπως συνηθίζω πάντα με το πιο ζεστό χειροκρότημα Χριστινούλα μου, που είναι πάντοτε για ποιους, για τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας. Μαρίνα μου και πάλι, κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Την αγάπη μας, ομογενείς μας, να είστε πάντοτε καλά. Γεια σας. Ναι, άλλο, σκέφτομαι και δεν το